Ο διάλογος για τις εξελίξεις στην παιδεία, όπως όλα δείχνουν, θα έχει διάρκεια, με εντάσεις και διαφωνίες. Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής είχε διάλογο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Κύριο θέμα διαφωνίας όλων των εκπαιδευτικών οργανώσεων με το Υπουργείο είναι η μη μονιμοποίηση των εκτάκτων, συμβασιούχων και αντικαταστατών. Την ώρα που ο διάλογος βρισκόταν σε εξέλιξη στον 5ο όροφο, έξω από το Υπουργείο Παιδείας, ομάδα μη μόνιμων εκπαιδευτικών, προδημοτικής, δημοτικής, μέσης και τεχνικής, έκανε διαμαρτυρία. Καλή, δώσε λύσεις και όχι απολύσεις. Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας, που εκατοντάδες συνάδελφοι στη δημοτική και στη μέση, στη τεχνική, θα οδηγηθούν στην ανεργία. Ο Υπουργός σε δηλώσεις του στο ΣΥΓΜΑ χαρακτήρισε τη διαμαρτυρία αδικαιολόγητη και παράδοξη από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος. Αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξει το σύστημα είναι αυτοί που αρνούνται να μπουν μέσα σε μια διαδικασία αξιολόγησης στη βάση ποιοτικών κριτηρίων. Λόγω νομικών προβλημάτων δεν μπορεί να διασφαλιστούν όλοι οι μη μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Θα ικανοποιηθεί ωστόσο η πλειονότητά τους, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Το μόνο που επιχειρεί ο Υπουργός είναι να παραπλανήσει την κυρή γνώμη σε μια ίστατη προσπάθεια μείωσης των αντιδράσεων, απαντούν οι μη μόνιμοι εκπαιδευτικοί.